τέλος του Ηρακλή. Ελεύθερος πια ο Ηρακλής, παντρεύτηκε τη Διάνυρα, κόρη του βασιλιά της Αιτωλίας, του Ινέα. Μια μέρα πήγαν να περάσουν τον Εύβοινο ποταμό. Εκεί συνάντησαν τον κένταυρο Νέσο. Ο Νέσος πήρε στη ράχη του τη Διάνυρα για να την περάσει απέναντι. Θέλησε όμως να την πάρει δική του και άρχισε να τρέχει. Τότε ο Ηρακλής τον χτύπησε με ένα από τα δηλητηριασμένα βέλη του. Πριν ξεψυχήσει ο Νέσος, είπε στη Διάνυρα: «Μάζεψε λίγο από το αίμα μου. Αν αλείψεις με αυτό τον χιτώνα του Ηρακλή, θα σε αγαπάει για πάντα». Έτσι, κάποτε που ο Ηρακλής ζήτησε έναν καθαρό χιτώνα από τη Διάνυρα για να τον φορέσει και να κάνει θυσία στον Δία, εκείνη άλυψε έναν χιτώνα με το δηλητήριο του Νέσου και του τον έδωσε. Ο Ηρακλής τον φόρεσε και ο χιτώνας κόλλησε επάνω του. Αμέσως άρχισε να νιώθει αβάσταχτους πόνους. Κατάλαβε τότε ότι έφτασε το τέλος του. Ανέβηκε στο βουνό Ήτη της Φθιώτιδας, έφτιαξε ένα σωρό από ξύλα, ξάπλωσε πάνω του και ζήτησε να ανάψουν τη φωτιά. Κανείς δεν δέχτηκε να το κάνει αυτό. Μόνο ο Φιλοκτήτης που περνούσε από εκεί δέχτηκε να ανάψει τη φωτιά και ο Ηρακλής για να τον ευχαριστήσει του χάρισε τα δηλητηριασμένα βέλη του. Ξαφνικά άρχισε να στράφτει και να βροντά. Ένα σύννεφο κατέβηκε, πήρε τον Ηρακλή και τον ανέβασε στον Όλυμπο. Εκεί συμφιλιώθηκε με την Ήρα και έζησε για πάντα με τους θεούς του Ολύμπου.